Ένα 24ωρο ήταν αρκετό για να αλλάξει άρτινη η εικόνα του τουριστικού Ρεθύμνου. Από τις πρώτες κιόλας ώρες που έγινε γνωστό το mini lockdown, στο παραλιακό μέτωπο της πόλης, το οποίο χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής ζωής, δεν θύμιζε σε τίποτα άλλες νύχτες του Αυγούστου. Ο κόσμος ήταν ελάχιστος στα καταστήματα εστίασης, ενώ σε όλη την παραλία ακούγονταν μόνο ψήθυροι. Βλέπετε κι εσείς, η κίνηση έχει πέσει, οι άνθρωποι φοβούνται να βγουν. Εμείς τέτοια ώρα ήμασταν στο πικ, γεμάτο το μαγαζί, όπως άλλα μαγαζιά, και τώρα υπάρχει μια κίνηση η οποία είναι πάρα πολύ. Χαλάρι. Είναι διαφορετική, ναι. Χωρίς μουσική, με λιγότερο κόσμο. Για κάποιους είναι καλό, για κάποιους όχι. Η αλήθεια είναι λίγο άβολη. Mm-hmm. Αλλά τι να κάνουμε, από τη στιγμή που ο νόμος μιλάει, δεν μπορούμε να φέρουμε κάποια αντίρρηση. Οι επαγγελματίες της εστίασης, μουδιασμένοι και απογοητευμένοι, μετρώντας μόνο ακυρώσεις τραπεζιών εξαιτίας της έλλειψης μουσικής αλλά και της απαγόρευσης της κυκλοφορίας από τη μία τα μεσάνυχτα, εξέφρασαν στην Κρήτη TV τη δυσαρέσκειά τους για τις κυβερνητικές αποφάσεις, με τον πρόεδρο του σωματείου Ανδρέα Κλαψινό να μιλά για νέο πλήγμα στους καλοκαιρινούς τζίρους, οι οποίοι μόλις είχαν αρχίσει να ανακάμπτουν από τα μέσα Ιουλίου. Αν και το περιμέναμε, πραγματικά μουδιάσαμε. Νομίζω δεν είναι δίκαια η απόφαση, όχι μόνο για τον νομό Ρεθύμνης, ούτε για το Χανιά, ούτε για το Ηράκλειο, στο ζενίθι της τουριστικής περίοδου να παίρνουν τέτοια μέτρα, τα οποία το μέτρο δεν έχει αποδώσει. Όπως βλέπετε στα Χανιά υπάρχει παράταση και στο Ηράκλειο. Έχουν πάρα πολύ τουρισμό, φαίνεται λίγο ότι θα κλονίσει το τουρισμό αυτό το μέτρο, αλλά κινδυνεύουμε και εμείς οι ίδιοι. Παρόλο που είμαστε εμβολιασμένοι. Οι πολίτες από την άλλη, εμφανώς προβληματισμένοι για την επιδημιολογική εικόνα του Ρεθύμνου, δεν κρύβουν την ανησυχία τους, τονίζοντας πως ο εμβολιασμός για την αντιμετώπιση της COVID-19 είναι πλέον μονόδρομος. Μεγάλη προσοχή. Μεγάλη προσοχή, και ειδικά στις νέους. Υπάρχει μια μικρή ανησυχία και γενικά και στο δικό μου τον κύκλο, τον οικογενειακό, αλλά και σε φιλικό. Εντάξει, αλλά πιστεύω ότι πρέπει να ακούμε αυτό που μας λένε. Και όλα θα πάνε καλά. Το μάρμαρο θα το πληρώσουμε εμείς και οι επιχειρηματίες που έχουν τα μαγαζιά, οι εργαζόμενοι, γιατί αναγκαστικά θα πέσει η κίνηση, θα πέσουν και τα μεροκάματα. Όταν η εισρωή χρημάτων στο ταμείο θα είναι μικρότερη, θα χρειαζόμαστε εμείς πιο μικρό προσωπικό, πιο λίγο προσωπικό για να δουλέψουμε. Το θέμα είναι να παίρνουν σωστές αποφάσεις που να έχουν ανταπόκριση και αποτέλεσμα. Όχι εύκολη λύση, κλείνουν τη μουσική και μία ώρα πάμε σπίτι μας. Έτσι δεν καταπολεμά το κορονοϊό. Εξίσου ανήσυχοι όμως είναι και οι ξενοδόχοι, με τον πρόεδρο του Συλλόγου Μανώλη Τσακαλάκη να τονίζει ότι το φρένο στις κρατήσεις των τουριστών μπήκε από τη στιγμή που ο χάρτης του ECDC, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Ελέγχου Νόσων, συνέχισε να δείχνει την Κρήτη στο βαθύ κόκκινο. Είναι πάρα πολύ άδικη η απόφαση, γιατί ενώ οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, οι οποίες καλώς το κάνουν και λειτουργούν και είναι η ναυαρχίδα του τουρισμού. Τα μεγάλα ξενοδοχεία έχουν κόσμο, μπορούν να γλεντήσουν μέσα, να ακούσουν μουσική, όπως συνεχίζονται τα γλέντια. Αυτό είναι μια κάθετη απόφαση και παράφορα άδικη στο ζενίθ της τουριστικής περίοδου, όταν οι μετρήσεις λένε ότι ο Αύγουστος αυτός μπορεί να είναι και ο καλύτερος όλων των εποχών στον τουρισμό. Σε ό,τι αφορά τέλος τις συνέπειες από τα τωρινά περιοριστικά μέτρα, αυτές εκτιμάται ότι θα είναι ορατές τις επόμενες εβδομάδες.